Ζωή Καρέλη πριν την Ανάσταση. Ίσως να ήταν περί το μεσονύκτη, πριν ή μετά, δεν ξέρω. Ξύπνησα στο σκοτάδι όμως, θαρρείς, δεν ανοίγουν τα μάτια. Τι ώρα πηγαίναμε στην εκκλησία τότε? Κάποτε δεν κοιμόμασταν περιμένοντας ή μας έπιανε ύπνος ελαφρύς και ξυπνούσαμε καλοδιάθετοι με τις πρώτες καμπάνες. Χρόνια τώρα δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Χάνεται μέσα μου η σημασία της, ώσπου πια καθόλου. Είναι δυνατόν τίποτα να μην απομένει από την εύχαρη του ανθρώπου ηλικία? Πόσο είχα παρακαλέσει, ώσπου έπαψα. Ανάσταση περίμενα από τις φτωχές μου αισθήσεις του σώματος. Αν όχι τίποτα άλλο, τώρα που δεν πιστεύω, γνωρίζω την αμαρτία μου. Πόσο ωραία ήταν τότε. Στεκόμασταν στον αυλόγυρο γεμάτον κόσμο ελεύθερο. Γελούσαν, μιλούσαν οι άνθρωποι. Η Ορθοδοξία αφήνει ακέραιο το πνεύμα της προσφοράς. Ελεύθερα να προσέλθω σε εσένα, Κύριε. Οι άνθρωποι φαίνονταν ξεκούραστοι, τη γιορτή περιμένοντας, το αύριο, να έρθει της χαρούμενης μέρας. Έλαμπε το βλέμμα, το πρόσωπο. Με πνίγει τούτο το σκοτάδι. Δεν θέλω να ανάψω το μέτριο φως. Θα μου στερήσει τα ενθύμια που βλέπω, τα πράγματα ορίζοντας γύρω μου. Πώς περιμέναμε την Ανάσταση? Δίχως αμφιβολία έρχονταν η λαμπρή. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμενοι λαοί. Άνοιγαν οι πύλες, η πομπή προχωρούσε με ψαλμούς και εξαπτέρυγα. Άστραφταν τα πολύτιμα, άναβαν μυριάδες τα κεριά των χριστιανών. Φλόγες πίστης, σημείο χαράς. Μια μικρή εικόνα της Ανάστασης είχε η ενορία μας. Σπροχνόμασταν για να ασπαστούμε, οχλαγωγοί. Γελούσαν χαρούμενοι οι πιστοί. Στα χέρια κόκκινα αυγά, άναβαν βεγγαλικά και οι μεγαλύτεροι σαν τα παιδιά. Ουκ έστειν όδε, αλλά ηγέρθη. Μένω ξαπλωμένος. Δεν ανάβω το φως. Δεν περιμένω τίποτα. Δεν πάω με τους άλλους να μοιραστώ την πλάνη της χαράς. Χαρά δεν υπάρχει. Υπάρχει πάντα η Ανάσταση. Όχι ορισμένη και πιθανή. Υπάρχει απίθανη, περίλαμπρη δόξα. Η φωτεινή έκσταση. Δεν μπορούν δίχως αυτήν οι άνθρωποι που περιμένουν σε νηστεία και προσευχή. Ουκ έστειν όδε, αλλά ηγέρθη. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα, φαίνεται. Δεν ακούω τους χαρμόσυνους ήχους. Πόσο ακόμα και τότε, σαν η καταστροφή της άρνησης, η αμφιβολία είχε να αρχίσει. Με συγκινούσε βαθιά η χαρά, πάνδημη του κόσμου συμμετοχή στη γιορτή. Χριστός Ανέστη. Ύμνος, κυκρότη των όπλων και όλες οι καμπάνες μαζί, σ' όλη την πόλη. Οι άνθρωποι όλοι μαζί είχαν την ίδια χαρά. Τέλειωνε η προσφορά της προσπάθειας, του πένθους, της συλλογής. Κοιτάζω το παρελθόν. Δεν σ' αρνιέμαι, Κύριε, της αγάπης, της Ανάστασης ένδοξης του ανθρώπου. Πολύ με σκεπάζει αμαρτία της γνώσης, όμως θα περιμένω μιαν αρχήν της αγάπης ξανά, που δίνεται παρηγοριά της θλιμμένης επίμονης σκέψης. Αρχή χαραυγή, ίνδεν όρθρου βαθέως, να πιστέψουμε στην ημέρα της ζωής. Ελπίδες, αναμνήσεις δεν αρκούν, η κόπη. Η σκέψη θολώνει το κόκκινο της θυσίας αίμα. Πρέπει το σώμα να σηκωθεί, να πάει με τους άλλους μαζί, να χαρεί τη γιορτή, την απλή χαρά, να δεχτεί την πλούσια συμμετοχή, να παραδεχτεί τη χαρά προσιτή. Ανάσταση να χαρεί, λευτεριά, ύστερα από το πλήθος του πόνου, πίστη, την αγάπη του ανθρώπου.